Στην επόμενη ΕΣΟ του Μαρτίου του 2018 τα κέντρα εκπαίδευση θα αποτελέσουν παρελθόν, καθώ οι νέοι θα παρουσιαστούν σε 23 διαφορετικά σημεία υποδοχή σε ολόκληρη την χώρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μονάδε υποδοχή που βρίσκονται στι περιοχέ που θα υπηρετήσουν τη θητεία του οι στρατεύσιμοι. Σύμφωνα με την Εφημερίδα Δημοκρατία, τα σημεία υποδοχή οπλιτών, οι νεοσύλλεκτοι θα παραμένουν έως τρει ημέρε για τι απαραίτητε ιατρικέ εξετάσει και για να παραλάβουν ηματισμό και στη συνέχεια θα προωθούνται στι μονάδε για την εκπαίδευσή του με όπλα σε ειδικότητα και να κάνουν το υπόλοιπο τη θητεία του. Τα σημεία υποδοχή οπλιτών στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι τα ακόλουθα. Στρατόπεδο Κωνσταντίνου 30 Φιλίδη Πετροχώρη Ξάνθη, Στρατόπεδο Λοχαγού Παύλου Ηλιόπουλου Κομοτινή, Στρατόπεδο Ανθιπολοχαγού Μιχαήλ Μιλιονίδη στο σουφλί. Στρατόπεδο Υπολοχαγού Νικόλα Οβογετζή στην Αλεξανδρούπολη. Στρατόπεδο Ιωάννου Θεοδωράκη στο Λάγο Διδημοτήχου. Την ίδια στιγμή, στρατόπεδο υποδοχή δημιουργείται και στο στρατόπεδο του Υπολοχαγού Γεωργίου Κλισάρη στην περιοχή των Σερών.